με τις κινητοποίησεις που έχουν εξαγγείλει και προγραμματίσει οι υγειονομικοί αλλά και οι τοπικοί φορείς. Οι υγειονομικοί σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και οι γιατροί, τοπικοί φορείς Δήμο Σερβίων σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας των Σερβίων. Για αυτά τα δύο ζητήματα, αλλά και γενικότερα για την υποστελέχωση, καθώς αυτή είναι που οδηγεί σε κινητοποιήσεις φορείς και εργαζόμενους στις δομές υγείας, θα συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τον βλέπουμε ήδη, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να ρωτήσω, γιατί έχουμε ακούσει από κυβερνητικά χείλη όλο αυτό το διάστημα, και λέω διάστημα, το διάστημα των 2 ετών του κορονοϊού, ότι λόγω και της πανδημίας υπήρχαν κατεπήγουσες προσλήψεις, κατεπήγουσες καλύψεις θέσεων και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας. Εσείς απ' την άλλη λέτε ότι συνεχώς το αίτημα είναι η υποστελέχωση. Τελικά πού βρίσκεται η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτή που λέμε εμείς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα. Η πραγματικότητα λέει ότι οι καθαρίστριες απειλούνται στο νοσοκομείο της Κοζάνης, δίνοντάς το σε εργολάβο, ακολουθεί η σύντηση και η φύλαξη του νοσοκομείου. Η πραγματικότητα λέει ότι στο νοσοκομείο της Φλόρινας έχουμε πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική με τους καρδιολόγους και μετακινούνται καρδιολόγοι από άλλα νοσοκομεία όμορων πόλεων για να καλύψουν. Η πραγματικότητα λέει ότι το νοσοκομείο των Γρεβενών, από τότε που αναλάβαμε εδώ και 1,5 χρόνο, γκαρίζουμε για την υποστελέχωση, γιατί εκεί είναι η χειρότερη πραγματικά κατάσταση από όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Μάλιστα πρόσφατα οι συνάδελφοι είχαν και εκλογές και για νοσοκομειακή επιτροπή. Είναι το μόνο νοσοκομείο που κάναμε εκλογές και για νοσοκομειακή επιτροπή, δείχνοντας σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών πραγματικά ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο πλέον η επικινδυνότητα είναι σε τέτοιο βαθμό που πρέπει παλαϊκά να συμμετέχει όλος ο κόσμος στις κινητοποιήσεις, αφορά τους ίδιους. Η πραγματικότητα λέει ότι η περιοχή των Σερβίων και εκεί πέρα όλης της περιοχής του Βελβεντού έχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά με το κλείσιμο της γέφυρας. Έχει, ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί προέκυψε ένα επιπλέον θέμα. Προέκυψε ένα επιπλέον θέμα λόγω και του κλεισίματος της γέφυρας. Η επιπλέον μετακίνηση για το νοσοκομείο της Κοζάνης, οπότε πραγματικά υπάρχει θέμα. Δεν άκουσα την ερώτηση, ναι, γιατί έκανε μια διακοπή. Πείτε μου λίγο πάλι. Ενισχύω αυτό που εσείς είπατε, ότι με το κλείσιμο της γέφυρας προκύπτει ένα επιπλέον θέμα λόγω της μετακίνησης από τον παράπλευρο οδικό άξονα. Άρα, εάν δεν είναι στελεχωμένο το κέντρο υγείας, προκύπτει επιπλέον θέμα. Προφανώς. Από την αρχή, κοιτάξτε, τα νοσοκομεία της περιφέρειας και ειδικά της περιοχής μας, που είναι τόσο υποβαθμισμένα σε άποψη στελέχωσης του ανθρωπίνου δυναμικού, γιατί ακριβώς χρησιμοποιείται από τους κυβερνώντες η δικαιολογία ότι σε κοντινή απόσταση είναι και η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα, τριτοβάθμια νοσοκομεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Τα δύο σημαντικά προβλήματα, και αν μας έχετε παρακολουθήσει, που ξέρω ότι ειδικά ο σταθμός σας, και σας ευχαριστούμε, μας έχει παρακολουθήσει και μας δίνει βήμα, είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων και οι μετακινήσεις γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη δευτεροβάθμια για να καλύψουν τρύπες. Αυτές οι μετακινήσεις συνεχίζονται. Όταν τους γιατρούς, το διθέσιο ιατρείο του ΠΓΙΟΤΑ Βελβεντού τους έχει μονίμως μετακινούμενους, είτε στην Κοζάνη να καλύπτουν εφημερίες, είτε κατά καιρούς και στο Ποδοσάκιο, είτε και στο Κέντρο Υγείας Σερβίων. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 3.500 κατοίκους που μένει ακάλυπτο. Τις προάλλες είχαμε έμφραγμα. Τυχαία ήταν ο γιατρός, ήταν μία από τις 3 μέρες τη βδομάδα που καλύπτει εκεί πέρα. Αν τύχαινε άλλη στιγμή, ή το τροχαίο που έγινε που με το γιο ταχύτης η γιατρός πήγε στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτά πολλαπλασιάζονται και μεγενθύνονται τα προβλήματα με το κλείσιμο της γέφυρας, προφανώς. Και προειδοποιούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε
Και τώρα βγαίνουν πραγματικά πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη και δημιουργία σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Τώρα, δεν είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ γέννη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά καιρούς, και θα έλεγα και αρκετά συχνά, βλέπουμε προκηρύξεις θέσεων για γιατρούς, αλλά και για νοσηλευτές, κυρίως για γιατρούς. Τι γίνεται και δεν καλύπτουν αυτές οι θέσεις? Για ποιο λόγο δεν έρχεται να υπηρετήσει κανείς στην περιοχή μας? Γιατί γίνονται, καταλήγουν άγωνοι οι διαγωνισμοί? Να σας πω. Λοιπόν, καταρχήν οι θέσεις, αυτό το έχουμε απαντήσει πολλάκι, οι θέσεις που προκυρίζονται είναι σταγόνες των ωκεανών σε σχέση με τις ανάγκες των απαρχαιωμένων ήδη οργανογραμμάτων των οργανισμών, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και αυτές, ποιος είπε ότι δεν καλύπτονται? Δεν καλύπτονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στην περίοδο της πανδημίας, και δυστυχώς η απάντηση είναι πολύ απλή. Όταν με αυτές τις αποδοχές, το ότι δεν μας εντάσσουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας και ότι δεν σου μένει χρόνος προσωπικής ζωής, δεν θα έρθει κανένας στο δημόσιο να δουλέψει. Αυτά τα έχουμε απαντήσει. Το θέμα είναι τι γίνεται. Η απραγματικότητα είναι η ίδια όπως την περιγράφουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Προκυρήσονται σταγόνες στον ωκεανό και όχι το σύνολο των θέσεων και τα κοινά κάλυψης μιας κλινικής, όπως για παράδειγμα της παιδιατρικής της Κοζάνης ή, ξέρω εγώ, της παθολογικής της Κοζάνης ή άλλων νοσοκομείων. Τώρα, ας πούμε, η καρδιολογική της Φλόρινας έχει μείνει με 2 γιατρούς από τους 4. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν προκυρήσονται οι θέσεις όταν από πριν ξέρουν οι διοικήσεις και οι ΥΠΕ ότι αυτές θα χειρέψουν οι θέσεις. Γιατί δεν τις προκυρήσεις νωρίτερα? Και αυτά που λένε δεν ισχύουν. Τα κενά στα νοσοκομεία είναι ακριβώς τα νούμερα όπως ήταν. Το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου της Κοζάνης και γύρω στο 30-35% τα κενά στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Με το νοσοκομείο των Γρεβενών φυσικά να είναι σε τραγική κατάσταση. Πώς μπορεί να νοείται να οριστεί νοσοκομείο όταν υπάρχουν ακάλυπτες μέρες από μικροβιολόγο, από ακτινολόγο? Ουσιαστικά μιλάμε για παροχές υγείας κέντρου υγείας. Νομίζω ότι το είπατε νωρίτερα, θέλω να επανέλθουμε σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Το γεγονός ότι έχει αποψηλωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα, τα αγροτικά ιατρία, τα κέντρα υγείας, για να εξυπηρετηθούν η δευτεροβάθμια φροντίδα, τα νοσοκομεία, στο βαθμό που αυτό γίνεται, ουσιαστικά επιβαρύνουν τα νοσοκομεία, γιατί όλοι οι ασθενείς κατευθύνονται εκεί και δεν υπάρχει κάποιο ανάχωμα από τα αγροτικά ιατρία ή από τα περιφερειακά ή και τα κέντρα υγείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράφετε. Επειδή έκανε πάλι διακοπές η σύνδεση όταν με ρωτάτε, κατάλαβα ότι ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα αναχώματα. Αλλά δεν είναι το θέμα να είναι απλά ανάχωμα. Είναι να παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κράτη που έχουν σοβαρά η πρωτοβάθμια φροντίδα, έχουν και σοβαρή δευτεροβάθμια. Είναι αλυσίδα αυτά. Όταν παίρνεις τους γιατρούς που για άλλο πράγμα έχουν εξειδικευτεί και τους πας σε επίγοντα νοσοκομείων, σε κάλυψη αναγκών, πάγιων αναγκών κλινικών, οι οποίες αναδείχθηκαν στην πανδημία και δεν μας έκαναν δυστυχώς καθόλου σοφότερους, τότε τι συζητάμε? Θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα. Στο Διατάφτα, την Παρασκευή υπάρχει κινητοποίηση και στην περιοχή των Σερβίων και στο νοσοκομείο Γρεβενών. Τι προσβλέπετε από αυτή την κινητοποίηση και ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον? Δώδεκα η ώρα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών και 7 το απόγευμα στο κέντρο υγείας των Σερβίων. Θα χαιρετήσουμε και την αυριανή εκδήλωση των συνταξιούχων που και αυτοί παλεύουν όπως όλοι μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα εντατικοποιήσουμε αυτή την περίοδο που είναι και προεκλογική περίοδος να αναδείξουμε τα προβλήματα και επιτέλους αυτοί που είναι υποψήφοι και θα ζητήσουν την ψήφο μας να δεσμευτούν για κάποια πράγματα και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις τους. Καλά, των κυβερνώντων το ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις. Να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα. Και ήδη το κάνουν σιγά σιγά πράξη. Θέλω να ρωτήσω έτσι και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατρέ, το αίτημα και η προηγούμενη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για την δημιουργία, για την ανέγερση ενός νέου περιφερειακού νοσοκομείου
πόσο θα συμβάλλει, χρειάζεται, είναι απαραίτητο, τι λέτε? Κανένας δεν είναι αντίθετος με τη δημιουργία ενός πρωτοβάθμιου νοσοκομείου στην περιοχή. Ίσα-ίσα είναι αναγκαίο να γίνει. Το δικαιούνται οι κάτοικοι τεσσάρων ομών. Θα είναι και μάλιστα ένας λόγος να μείνει ο πληθυσμός στον τόπο του, που στην τελευταία απογραφή βλέπουμε πόσο μείωση έχει ο πληθυσμός στην περιοχή μας. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα δημιουργηθεί και τι αυτό θα κοστίσει στον κοσμάκι. Και γι' αυτό καταγγέλαμε ως απαράδεκτη το σχέδιο αυτό του Δημάρχου Κοζάνης και με όρους ΔΙΤ να δημιουργηθεί. Θα πρέπει να είναι ένα κρατικό νοσοκομείο δωρεάν για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, δεν του έχουν επικοινωνήσει σαφώς ότι μπαίνοντας ο ιδιώτης θέλει κέρδος. Αυτό το κέρδος από πού θα έρθει? Από τις ασφαλιστικές του εισφορές. Θα γίνονται πακέτα ασφάλισης πλέον σε μας. Δεν θα δικαιούσε μία νευροχειρουργική ή μία θωρακοχειρουργική ακριβή επέμβαση έτσι εύκολα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Θα έχουμε όλοι ένα βασικό πακέτο φτωχοκομείου. Μπορεί το παλάτι που ευαγγελίζονται να είναι δίπλα μας, αλλά να μην μπορούμε να μπούμε μέσα ή να μένουμε μέχρι το ισόγειο. Γι' αυτό παλεύουμε, για τους όρους δημιουργίας ενός τριτοβάθμιου. Η αναγκαιότητα ύπαρξής του είναι δεδομένη. Δεν έχουμε αντίρρηση κανένας φυσικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατώ από την κουβέντα μας ότι υπάρχει σε εξέλιξη προγραμματισμός κινητοποιήσεων. Την Παρασκευή νωρίτερα θα συμμετέχετε και στην κινητοποίηση των συνταξιούχων. Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα στις 7 στα Σέρβια, νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας στα Γρεβενά, στην πλατεία Γρεβενών. Και αυτό έχει και συνέχεια καθ' όλη την προεκλογική περίοδο για να αναδείξετε τα ζητήματα υγείας και να δεσμεύσετε τους όποιους υποψήφιους θα ζητήσουν την ψήφο μας στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Όσο υπάρχουν προβλήματα, μα γι' αυτό μας εξέλεξαν και οι συνάδελφοί μας για να τα αναδεικνύουμε και επιτέλους να υπάρχουν λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά.